Ένα λεπτό έχετε για να μαζέψετε τα υλικά. Είναι πολλά. Είναι. Τρέχα. Περίμενα να πει όχι, δεν είναι, για να χαρείς λίγο, όχι, να πάρεις θάρρος, αλλά είναι πάρα πολλά, οπότε τρεχάτε ποδαράκια μου. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Ωραία. Γλυκοπατάτες, κρεμμύδι, πιπεριές, βούτυρο από το ψυγείο. Γλυκοπατάτες, γλυκοπατάτες, δύο. Φέρτα τώρα ό,τι έχεις, φέρτα. Τώρα εδώ. Γλυκοπατάτες, παιδί μου. Ναι, ρε παιδί, μια χαρά λοιπόν, το κορίτσι πήρε. Πιπεριές. Φέρε δύο πιπεριές, φέρε βούτυρο από το ψυγείο, ντοματίνια από το ψυγείο. Κρεμμύδι πήρες. Πόλικο. Αλάτι, πιπέρι, λάδι, ξύδι βαλσάμικο. Αλάτι, πιπέρι, λάδι, ξύδι βαλσάμικο, μέλι, γρήγορα. Αλάτι, πιπέρι, μέλι γρήγορα, κρασί. Όχι κρασί, μέλι. Πιπέρι. Γρήγορα. Αλάτι, πιπέρι, κρασί. Μέλι. Γρήγορα. Μέλι. Τέλος χρόνου, δεν πήραμε το μέλι. Μας μέλι αυτό ή δεν μας μέλι. Μας μέλι. Δεν πήραμε μέλι, μουστάρδα. Μπαχαρικά λέω, μυρωδικά. Πολλά δεν πήραμε. Για να δούμε, γλυκοπατάτες. Το κορίτσι πήρε 4. Πήραμε. Το αγχώσατε. Μα στάνουνε. 4 πήρα. Εντάξει, μα στάνουνε. Μικρούτσικες βέβαια, αλλά θα την κάνω. Χρωματιστές πιπεριές. Πήραμε. Κρεμμύδι. 3. Βούτυρο. Ξύδι βαλσάμικο. Ξύδι σκέτο. Ωραία. Δεν είναι βαλσάμικο, άρα το βγάζουμε έξω. Μέλι. Αστοχία υλικού. Είχαμε. Δεν έχουμε. Αν πούμε. Μουστάρδα. Δεν έχουμε. Ντοματίνια. Έχουμε. Θυμάρι. Δεν έχουμε. Ρίγανη. Δεν έχουμε. Αλάτι. Έχουμε! Μπράβο! Και πιπέρι. Έχουμε πολύ αλάτι. Έχει ένα ελαιόλαδο που θα το βάλουμε να κάνει παρέα με το ξύδι, γιατί δεν το είχαμε στα υλικά. Αλλά λοιπόν δεν έχουμε πάρει. Ξύδι βαλσάμικο, μέλι, μουστάρδα, θυμάρι, ρίγανη, αυτά. Τι από όλα χρειαζόμαστε απαραίτητος. Βαλσάμικο, μάλλον βαλσάμικο. Έχεις χρόνο να το σκεφτείς, απλά κάνουμε μια κουβέντα τώρα. Εντάξει, θα κάνουμε ψητές μπριζόλες με πουρέ γλυκοπατάτες, ωραία γλύκα. Θα το φτιάξουμε, Okay. Στα 13 λεπτά μπορείς να μπεις, να πάρεις ό,τι θες, να δοκιμάσεις, να τσεκάρεις αν όλα πάνε καλά. Ωραία. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Φέρε κατσαρόλα. Και ένα τηγάνι βαθύ. Και? Ένα τηγάνι βαθύ, ό,τι να είναι. Με καπάκι. Λοιπόν, φέρε και το βραστήρα από πίσω. Αυτό. Ναι. Φέρε το βραστήρα, βάλε νερό και βάλ το να ζεσταίνεται. Τηγάνι βαθύ για τις πατάτες άλλη φορά. Θα πάρω πιο μεγάλο. Ή κατσαρολάκι, γιατί βράζει το λάδι μέσα εκεί. Και γι' αυτό δεν παίρνουν χρώμα. Έλα, άναψε το, βάλε νερό στην κατσαρόλα. Νερό στην κατσαρόλα. Βάλε. Για να βράσουν οι πατάτες. Ναι. Εντάξει. Βάλε στο μάτι, άναψε το φουλ και κλείσε καπάκι. Και κλείνω καπάκι. Άναψε το μάτι. Φουλ. Αλάτι. Όχι ακόμα. Ωραία. Άστε αυτό, καθάρισε γλυκοπατάτες. Άναψε το μάτι με το νερό. Το άναψα. Ωραία, καθάρισε γλυκοπατάτες. Με πίλερ. Ναι, καλά. Γάντια. Όπα. Εμένα δεν μ' αρέσει η γλυκοπατάτα. Θα τη φας. Δεν μ' αρέσει. Μόλι θα τη φάω, απλώς δεν είναι στις επιλογές μου και στις μαγειρικές μου. Είναι πιο alternative. Ναι, είναι πιο γκουρμέ, δεν είναι. Δεν μ' αρέσει. Α, ωραίο χρωμαγαντάκια. Πάμε. Νομίζω κάνω με αυτό που ξελεπιάζεις. Και δεν είναι το σωστό μαχαίρι, αλλά δεν πειράζει τώρα. Δεν πειράζει τώρα, αλλά έχω βάλει, έχω μπει σε ρυθμό τώρα, παίρνει, δεν με πιάνεις. Ίσως και με πιάνεις. Να βάλω αλάτι στο νερό που βράζει. Άμα θέλεις βάλε, αλλά βράζει γρήγορα. Να ανοίξω το μάτι της μπριζόλας. Όχι. Έχουμε να κάνουμε άλλα πρώτα. Α, σου πω και έρχεται μια μέρα ο ξάδερφος και φαίνεται η Αγγελική να την γνωρίσετε. Την έφερε σε όλο το σόι. Μας σε έφερε ποτέ επίσημα να σε γνωρίσει. Στο γάμο του... Στο γάμο αναγκαστικά. Όχι, στο Νίκου. Στο γάμο του Νίκου. Στο γάμο αναγκαστικά. Στο γάμο του Νίκου. Επάντρεψε ο άντρας της, ο αδερφός του. Βράζει. Ναι, ξεπλυνέται, σκόψτε σε μικρά.
Ναι. Και τη γνωρίσαμε και στο γάμο. Α, μάλιστα. Και η πρώτη εντύπωση. Εντάξει, δεν κολλήσαμε αμέσως. Υπήρχε στην αρχή ένα μπλοκάρισμα. Γιατί? Δεν ξέρω. Από την πλευρά της? Όχι, και από τις δύο πλευρές. Δεν ανοιχτήκαμε αμέσως. Είπες, α, αυτή είναι η Αγγελική. Όχι, όχι, μια χαρά. Αλλά ναι, στην πορεία. Έλεγε ρε παιδί μου αστεία ανέκδοτα την πρώτη μέρα που γνωριστήκατε. Όχι, 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 όχι. Αυτά τώρα μας τα κάνει. Σε ροδέλες, χοντρές, βάλτα μέσα στο νερό γρήγορα. Και πιο μικρά από ροδέλες. Μιχάλη, πολλές θα γίνουν. Να μπράβο. Προλάβει να το κάνει την πορεία. Ωραία, έχεις αρκετό νερό, βάλε και του βραστήρα. Έχεις αρκετό νερό. Ωραία. Άναψε το τηγάνι, το άλλο, σε μέτρια φωτιά, να ζεσταθεί. Σε ωραία. Μέτρια. Την έκλεισε την και κουζίνα. Πλύνε ωραία. Πιπεριά και αυτό. Κόψε κρεμμύδι. Και άστο να κάψει. Α, ναι, σωστά. Ωραία. Στο 5. Ωραία. Ωραία. Πλύνε τις πιπεριές. Πλύνε τις πιπεριές. Ξεφλούδισε το κρεμμύδι. Και ξεφλούδισε. Τις πράσινες όχι, κάνε μόνο τις κόκκινες, Αγγελική. Και ένα κρεμμύδι. Άστα τα μαζέματα. Είναι νοικοκυρά. Καλό είναι αυτό. Είναι καλό. Το δεν χρειάζεται, αλλά εντάξει. Καλό είναι να είναι νοικοκυρά. Εσύ. Άμα το έχει, είμαι νοικοκυρά. Όταν μαγειρεύω, θα κάνω την κουζίνα λίγο ανάκατα, αλλά μετά τα μαζεύω όλα. Τα πλένω. Όχι, πλυντήριο στο χέρι. Έχει μαγειρεύσει ποτέ για κάποιον άντρα? Ναι, έχω μαγειρέψει. Τι? Έχω φτιάξει μουσακά. Έχω φτιάξει mac and cheese. Έχω φτιάξει μεξικάνικο. Την ίδια μέρα όλα αυτά. Όχι καλέ. Α, διαφορετικές μέρες. Εντάξει, τρώγαμε όλα αυτά την ίδια μέρα. Μετά τίποτα ακόμα. Κανονικό. Μπαίνει, άσε τον μπουρμπούρου. Ναι. Λέγε. Πολύ ωραία. Μου είπανε γλυκά έχω φτιάξει. Έχω φτιάξει μπανόφι, έχω φτιάξει μπράουνς, έχω φτιάξει σκέικ. Ποιο λεπτά ρε Αγγελική, δεν θα ψηθούνε. Είναι να τα βάλουμε μετά για τη σάλτσα που δεν έχουμε πράγματα να κάνουμε σάλτσα. Εκεί είπες τα ανέκδοτα. Ωραία, κάτω απλά ροδέλες, λεπτούλες, κόψε και το κρεμμύδι. Μας την είπε τώρα. Αγγελική, ναι. Μας την είπε. Καλά, συγγνώμη, πριν πήγες να καθαρίσεις τα σκόρδα με το χέρι. Δεν θα πρέσει. Το μικρό το μαχαιράκι, τι μου πήρε τη χατζένα να μου καθαρίσει τα σκοράκια. Τα σκοράκια. Τα σκορδάκια. Τα σκορδάκια. Τα σποράκια. Α, δες αν έχει ζεσταθεί το τηγάνι. Ναι. Ωραία. Δυνάμωσε το λίγο. Μην ναι. Κάεις με το καπάκι. Όχι, όχι. Και βάλε τις μπριζόλες να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές. Έτσι, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Θα ρίξει από πάνω του λίγο αλάτι πιπέρι. Από πάνω, ε. Ναι, μόλις λοιπόν. Βάλεις μέσα στο τηγάνι. Βάλτε δύο και δύο. Α? Χωράνε. Βάλε. Βάλε πρώτα δύο να δούμε. Χωράνε λογικά. Χωράει κι άλλη. Ναι, είναι ωραία, βάλε. Άλλη μια χωράει. Βάλε κι άλλη, βάλε. Είναι χώρο και χωράει. Έλα, στριμωξέτες, δεν πειράζει. Απλά σήκωσε. Εσύ. Δυνάμω στο μάτι. Δεν βλέπω κι. Είναι full. Ωραία. Έλα, βάλε. Βάλε και την άλλη. Δεν χωρέπει. Χωράει. Το πλάι. Χρώμα θέλουμε. Ρίξε από πάνω σαλάτι πιπέρι. Νερό στο βραστήρα χρειάζεσαι κι άλλο. Όχι, όχι. Τελείωσε. Πατάτες το ήθελα. Αν έχεις σκεπάσει πατάτες μου φτάνει. Ρίξε. Αγγελική, ρίξε κι άλλο αλάτι. Δεν... Βάλε αλάτι, σε παρακαλώ. Βάλε αλάτι. Έχουμε πάρει λάδι. Ναι. Έχουμε. Αλλά δεν το έχουμε στη συνταγή. Δεν το έχουμε συνταγή. Έχουμε βούτυρο. Έχουμε βούτυρο. Λίγο βούτυρο βάλε. Μία φλίδα κόψε και ρίξε ένα στις μπριζόλες. Γενικά δεν βάζεις λάδι. Βάζω. Α. Βάζω. Εδώ είπα να το παίξω λίγο βουτυρένια γιατί θα έδινε τη σάλτσα μου. Με τη μουστάρδα, το μέλι και το βαλσάμικο. Αν τα είχαμε. Αν τα είχαμε. Τώρα θα παίξουμε βουτυρά τη σάλτσα με χωρίς κανένα μυρωδικό. Τόσο. Ναι, βάλ το μέσα. Τα έχουν κάνει σοχάλια που τα έχω κάνει εγώ. Τι? Να πάνω να τα έχουν κάνει σοχάλια. Για δες. Ή μόνο εγώ με ανεπιχείρητο. Α, όχι, οι κυρίες είναι. Οι δεσποινίδες είναι οι κυρίες. Εσύ τσόφλια, κανονικά. Όλα μαζί, ρε. Όλα μαζί. Όλα στο κουβά θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Άρε κάτι να τις γυρίσεις, μυρίζουνε. Ωραίες μπριζόλες ήταν αυτές, ε. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίο κομμάτι φαίνεται. Ωραία. Βάλε λίγο ακόμα βούτυρο. Βάλε κι άλλο, δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Τόσο. Βάλε τώρα τόσο. Βάλ το. Βάλε και τα λαχανικά. Να βάλει και λίγο βούτυρα και ακόμα αφού έχουμε. Όχι, έχουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Πες μου λίγο να τα κόψω. Όχι, αυτά. Βάλε πρώτα τα άλλα για να ψηθούν και τα άλλα. Ωραία. Μια χαρά. Βάλε χαμηλό στο μάτι. Βάλ το μεσαία, γιατί μυρίζει. Μεσαία. Βάλε και λίγο νερό, γιατί νομίζω ότι θα υπάρξει από κάτω. Νερό. Αφού. Το είχα φέρει. Το μπουρέ γλυκοπατάτα, δεν ξέρω τι όλο θα βάλει μέσα. Βάλει λίγο βούτυρο. Ξύδι. Βάλει λίγο βούτυρο. Μπορώ να μπω. Εννοείται. Ωραία.
Ή τη φούστα. Δεν ξέρω. Τελικά πήρε μουστάρδα. Η Πέννη. Γιατί μουστάρδα? Κάτι πρέπει να έχει αυτή η σάλτσα. Μέλι δεν έχει ουσία. Ας δέσει τουλάχιστον με κάτι. Η σάλτσα γλυκοπατάτας. Όχι, βρε σε Αγγελική μου, οι μπριζόλες να έχουν κάτι. Ρίξε λίγο μουστάρδα. Μέσα εδώ. Ανακάτεψε λίγο σε ένα μπολ με λίγο νερό. Αρκετή βασικά μουστάρδα, βάλε σε ένα μπολ. Έβαλε και τα ντοματίνια μέσα και τα τσιγαρίζει ναι, με τις πιπεριές ναι, και τα τέτοια. Α, θα κάνει η δουλίτσα, εντάξει. Θα είναι γευκό. Εγώ θα τα λιώνα μαζί με τον πουρέ όλα αυτά. Α, λες, ε. Θα γινότανε πουρεδάρα. Πουρεδάρα όμως. Βάλ το πως είναι μέσα στο νερό. Βάλ το μέσα να δω. Πού, παιδί μου? Στο τηγάνι, Αγγελική. Δεν θέλει και λίγο βουτυράκι τώρα αφού το έχουμε? Όχι. Θέλεις να το βάλω, να το ρίξω? Θέλω να το βάλεις όλο και να ανακατέψει, να γίνει κάπως σάλτσα αυτό. Γιατί το ρίξε κατευθείαν εκεί μέσα? Δεν ξέρω. Ήθελα να δω πόση ποσότητα. Πάρε μπροστά λίγο τα λάτο πίπερα να βλέπω και το βραστήρα. Μπριζόλες δεν έχουν ψηθεί. Ωραία, κλείσε λίγο το καπάκι και άστες. Μπράβο. Ωραία, όχι παντελώς, ημισκεπασμένο. Ωραία. Οι γλυκοπατάτες βολεύει, εντάξει είσαι. Χτυπιούνται οι πατάτες, δεν σου πιούνται. Ναι, χτυπιούνται. Και τρυπιούνται και χτυπιούνται. Έχουν γίνει δηλαδή, πιστεύεις? Όχι. Ωραία, τέλεια. Ωραία, ετοίμασε ένα. Φέρε μπροστά το. Πυράβδο. Το μούλτι. Ποιο? Το μούλτι. Το μούλτι. Αχ, ρίχνω ντοματινιά. Ρίξε και θα μπω να δώσω τη φάση. Τι ζουμί υπάρχει εκεί μέσα. Έχει ζουμάκι, παιδί μου, απλά. Δεν θέλω να έχει πολύ. Αν είναι να βάλουμε και άλλο μουστάρδα. Ή κάτι. Ωραία. Κάνε άκρη. Μούλτι. Ωραία, τα έκανα μούρλια εδώ. Για πες. Τι να πω. Άστο λίγο να βράσει πατάτα. Στο μπουρέ που βράζεις, κρατάς ζουμάκι. Το ζουμί για να το βάλεις στο τέλος. Για να το βάζεις μετά, μη σου γίνει σφιχτό, να το, λίγο να το αραιώνεις. Θέλει νερό? Όχι, δεν θέλει. Είναι μια ωραία καραμελωμένη σάλτσα. Ωραία. Οι πατάτες. Οι πατάτες έχουν γίνει. Πες. Ωραία. Βγάλτε, βάλτε στον πολυκόφτη. Ρίξτε με την τρυπητή πίσω. Πάρτε την τρυπητή από πίσω. Α, να μην βάλω. Έχω βάλει το. Όχι, πάρτε την τρυπητή. Την τρυπητή. Ρίξτε μέσα. Αλάτι. Αλάτι, πιπέρι. Και πολύ, πολύ λίγο. Μία φλίδα βούτυρο βάλε. Βούτυρο έχουμε, βούτυρο θα βάζουμε. Μελάκι καθόλου, έτσι? Όχι, μωρέ. Τώρα και η γλύκα. Μπορεί κάποιος να έχει ζάχαρα. Άστο καλύτερα. Μαγειρεύεις σαν νοσηλεύτρια, οπότε αποφεύγει όλα αυτά τα επιβαρυντικά. Ευχαριστούμε, ρε Πέννη. Εντάξει, βάλε λίγο ακόμα. Είναι το βουτυράκι, ε. Λοιπόν, χτύπα το. Μέλι δεν έχουμε. Α, δεν πήραμε. Αγγελική! Γιατί, επειδή δεν πήραμε? Επειδή δεν το θέλουμε. Ξέχασα, δεν το άκουσα. Άμα, δεν ξέρω και δεν το άκουσα. Δύο ώρες φώναζε μέλι. Μέλι, μέλι. Καλά, έτσι. Καλά. Ναι. Νεράκι. Όχι. Κάντε και λίγο. Άνοιξε αυτό και κατέβασέ το. Τι να κάνω? Να τις κατεβάσεις όλες κάτω, να χτυπηθούν όλες. Α. Κατέβασέ το. Είναι κάποιο. Να κατέβουν όλες κάτω, Αγγελική. Κάνεις καλό πουρέ? Κάνω πάρα πολύ καλό πουρέ. Το πετυχαίνει, δηλαδή την υφή. Ναι. Εδώ πώς το βλέπεις τον πουρέ αυτόν? Με δυσκολία. Γιατί? Δεν ξέρω, λίγο με την γλυκοπατάτα δεν το πολύ έχω, να πω την αλήθεια. Γιατί κάνω πατάτα. Και βάζεις ό,τι ζάχαρη θες. Λοιπόν, απλώς δεν έχει γάλα. Τώρα δεν ξέρω εδώ αν πηγαίνει το γάλα. Βάζει βούτυρο. Εγώ στην γλυκοπατάτα θα βάζα και λίγο πιπερίτσα για πιο γεύση. Γιατί δεν ξέρω με την γλυκοπατάτα να, με τον μπουρέ. Μάλιστα. Οι μπριζόλες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ωραίες ομές. Ωραίο. Ομές πολλή ώρα τις είδα πάνω εκεί, περιμέναν όμως. Ανυπομονούσανε. Ναι, να μπουν στο τηγάνι. Ναι. Δεν ξέρω. Βέβαια μπήκαν γεύση... όλες μαζί και δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να ψηθούν. Γεύση θα έχουν από τις πιπεριές και από τα άλλα υλικά. Τώρα μέσα πώς θα είναι. Ωραία. Έλα εδώ. Βγάλε σουπλάκι δύο πιάτα. Φέρε και δύο πιάτα. Φέρε το μπουρέ και ένα κουτάλι. Βγάλε από μέσα, ο κόφτης βγαίνει. Ωραία.
Φέρε. Πάμε μέσα να δούμε τον αν πετύχει ο πουρές. Πάρα πολύ ωραία. Και η μπριζόλα, αν γίνει. Η μπριζόλα θα δείξει. Ανά, βγαίνει οι πουρές, ορίστε. Θα γλύφουμε τα δάχτυλά μας. Φαίνεται ωραία η μπριζόλα. Μακάρι να μαγειρευτεί και σωστά. Θα δούμε. Έτσι το πουρέ. Έλα γρήγορα, 3 λεπτά. Για πες. Πολύ ωραία γλυκιά, γλυκοπατάτα. Ωραία, βάλε και στο άλλο. Έλα, έχει αλλάξει. Τι δίνανε, ρε, πώς δεν έχει. Κάτσε, ωραία. Να ορίστε. Άστε. Τάπλωσε το κι αυτό κάπως όπως όπως. Δεν απλώνει, βρε, γλυκιά μου. Εντάξει, άστα. Άστα. Μισελέν. Ναι, σε είδα. Οι μπριζόλες σε τι φάση είναι. Έχουνε σάλτσα. Ναι, έχουνε σάλτσα. Ωραία. Εντάξει, μουρλιά. Εννοείται. Μέχρι τότε θα έχουν ψηθεί. Θα μαγειρέψει πέντε. Θες να δοκιμάσεις μία πιπεριά, να μου πεις έστω αν θέλει αλάτι πιπέρι, αν έχει ψηθεί έστω λίγο πιπεριά ή με ένα κουταλάκι λίγο σάλτσα. Σαν να έχει ένα κιλό μέλι, τόσο γλυκιά. Α, πολύ καλή. Σου είπα, μην βάλουμε μέλι. Είναι γλυκιά σαν μέλι, γι' αυτό δεν χρειαζόταν τελικά όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, άστες λίγο, άστες, σταμάτα να ασχολείσαι με αυτές. Θέλουν αλάτι πιπέρι. Όχι, δεν θέλουν. Θες να μου κόψεις ένα κομμάτι μπριζόλα. Να σου κόψω. Θες να κόψεις και εμένα άλλο ένα. Είναι μέλι μπριζόλες. Έλα. Περίμενε. Άστολα. Μην καείς. Ναι. Φύσατε λίγο. Ναι, φύσα λίγο και να μπω. Έχω ένα μυστηράκι, άμα θες. Φέρε. Βάλε λίγο αλάτι. Γρήγορα και φέρε σερβίρις. Γρήγορα. Τσιμπίδα και μια κουτάλα φέρε να βάλεις σάλτσα. Κάτσε. Τσίχλα. Ήθελε κι άλλο. Μια και μια μπριζόλα. Έλα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα τώρα. Ό,τι είναι, ό,τι είναι. Βάλε και λίγες περίες μια κουτάλα. Γρήγορα. Μουλιά. Ωραίο. Ακόμα μας. Κάνε και πώς καμάδες. Και λίγο στο άλλο. Έχουμε και τσίκλα με γεύση μπριζόλα. Από πάνω το ρίχνω. Α, εντάξει. Δεν θέλω τέτοιο. Βάλε λίγο και στο άλλο. Ω, φύγαμε. Εντάξει. Να πειράζει. Άστο. Τόση ώρα φώναζε. Τόση ώρα φώναζε. Αλάτιν, αλάτιν, αλάτιν. Βάλαμε αλάτιν. Αυτό κατάλαβε την Τζέι πάνω. Κατάλαβες. Γελάς με αυτό που είπαμε, αυτό που έφτιαξες εσύ. Αυτό που είπες. Για πες, πώς σου φάνηκε τώρα όλη η εμπειρία μέσα στην κουζίνα. Δεν μου αρέσει. Δεν σου αρέσει σαν εμπειρία. Αυτό που έφτιαξες, σου αρέσει. Πάρα πολύ. Πρέπει να αποφασίσετε ποιο πιάτο θα πάει στον άκτορα, ποιο στα παιδιά. Αυτό. Αυτό στον Έκτορα, αυτό στην Ιφηγένεια και τον Δημήτρη τώρα. Θα το πας εσύ. Όχι, εσύ εγώ θα το πάω.